Καλησπέρα σας. Ένα παιχνίδι δύσκολο, όπως αναμενότανε. Κλειστό και από τις δύο ομάδες, κατά τη γνώμη μου. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να μην φάνε γκολ ως πρώτο στόχο και ό,τι βγει μπροστά. Η δικιά ομάδα πιστεύω ότι ήταν μέσα στους στόχους της, έτσι ώστε να κερδίσει τουλάχιστον κάποιους βαθμούς. Κερδίσαμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Ήταν να μην χάσουμε. Κατά τα άλλα, υπάρχει πολλή κούραση. Ο δεύτερος γύρος για την ομάδα μου μας επηρέασε λόγω της μεγάλης αποχής που είχαμε και φαίνεται και από τα παιχνίδια τα οποία δίνουμε συνέχεια στο δεύτερο γύρο. Θέλω να ευχηθώ επί της ευκαιρίας στον παλιό μου δάσκαλο και προπονητή καλή συνέχεια και να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει για την ομάδα του Σουφλίου. Ευχαριστώ. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι διαδικαστικό. Ο στόχος μας είναι το κύπελο. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι στα ίσια και θέλουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν να βάλουμε κάποια γκολ για να μπορέσουμε να περάσουμε. Δεν το διαγράφουμε το παιχνίδι. Είναι στόχος μεγάλος το κύπελο. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, το Δημότυχο είναι μια ομάδα που έχει, πιστεύω, το πιο πλήρες υλικό στην κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε προσπάθειά μας. Δύσκολο μας, κλειστό. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Δυστυχώς δεν ήρθε από την ομάδα μας, αλλά ό,τι και φάγαμε. Οπότε και με το ένα βαθμό είμαστε ευχαριστημένοι. Τα είπαν τα παιδιά, ένα κλειστό παιχνίδι, ελάχιστες φάσεις. Ήταν όπως πάνω κάτω το περιμέναμε, την έννοια ότι είμαστε κοινοί γνωστοί. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας των Καστανεών. Έχει κάποιους πολύ ποιοτικούς παίκτες, καταφέραμε να τους περιορίσουμε αυτούς. Στο δεύτερο μήχρονο δείξαμε ότι ήμασταν εμείς αυτοί που θέλαμε πιο πολύ τον γκολ. Δεν έγιναν βέβαια πολλές φάσεις, προς Θεού. Συνεχίζουμε. Ήταν ένα παιχνίδι τακτικής. Ο Παναγιώτης είναι καλός δάσκαλος. Και μια και το ξεκίνησε, πέρασαμε μια ονειρική χρονιά μαζί. Σενάριο ταινίας ήταν αυτό. Το 12, στους Μεταξάδες, στην Αναγέννηση. Και θα έχουμε να θυμόμαστε. Όμορφες στιγμές. Ένα μπράβο στην ομάδα των Καστανεών και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα δικά μας παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν και στους φιλάθλους, οι οποίοι αυτοί που είναι μαζί μας συνεχώς ακόμα και στην προπόνηση. Εγώ ναι, είμαι ικανοποιημένος, όπως και πρώτο είπα. Πιστεύω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ωφελούσε και εμάς το Χ. Από την πλευρά μας, ικανοποίηση όχι για το αποτέλεσμα. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Πάντα εχθρός το καλό είναι το καλύτερο. Δεν ήρθε. Ένα μπράβο όμως στα παιδιά για την αγωνιστική συμπεριφορά και την αγωνιστική πειθαρχία. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Παίχτηκε στη δύναμη. Στο πρώτο μήχρονο δεν υπήρχαν φάσεις και από τις δύο ομάδες. Υπήρχαν πολλά φάουλ. Στο δεύτερο πιστεύω ότι αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, είχαμε 2-3 φάσεις